Στην ανακοίνωση μιας σημαντικής αρχαιολογικής ανακάλυψης προχώρησαν Ισραηλινοί αρχαιολόγοι. Παρουσίασαν έναν πύληνο σφραγιδόλιθο 2.700 ετών που, όπως υποστηρίζουν, ανήκε σε μια βιβλική μορφή τον κυβερνήτη της Ιερουσαλήμ. Η επιγραφή στα αρχαία εβραϊκά πάνω στο αρχαιολογικό έβριμα γράφει «Ανήκει στον κυβερνήτη». Ο κυβερνήτης της πόλης αναφέρεται αρκετές φορές στη βίβλο. Ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ αναφέρεται δύο φορές, αλλά ποτέ σε αρχαιολογική αναστραφή δεν βρήκαμε στοιχείο που να συνδέεται με αυτό. Οπότε το αρχαιολογικό αυτό έβριμα έχει μεγάλη σημασία. Ο σφραγιδόλιθος μεγέθους ενός μικρού νομίσματος θεωρείται πως είτε προοριζόταν για αναμνηστικό δώρο είτε συνόδευε κάποιο φορτίο εμπορευμάτων. Εύλογα η χρονική στιγμή που επελέγει για την ανακοίνωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Ισραήλ συνδέεται με την πρόσφατη απόφαση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και οργή στον αραβικό κόσμο.